Καλησπέρα σας. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων αντιπροσωπεύει τα 80 σχολεία του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσόνας, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων στα νηπιαγωγεία, δημοτικά γυμνάσια, λύκεια και ΕΠΑΚ. Σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, παιδικών και βρεφικών σταθμών Κερατσινίου Δραπετσόνας, που αντιπροσωπεύει τους 13 παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς του Δήμου, θα θέσουμε ορισμένα ζητήματα. Θα θέλαμε από κοινού να σας εκφράσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στις σχολικές υποδομές και στους παιδικούς βρεφικούς σταθμούς, όπου θεωρούμε ότι δημιουργούνται λόγω της υποχρηματοδότησης με ευθύνη και της περιφέρειας. Πιο συγκεκριμένα, ένα από τα πολύ σοβαρά προβλήματα των τριών ειδικών, του Καλλιτεχνικού και των ΕΠΑΛ, είναι η μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, η οποία δεν ξεκινάει από το πρώτο κουδούνι του Σεπτέμβρη, δημιουργώντας πολλά προβλήματα στους γονείς, οι οποίοι βάζουν για μια ακόμα φορά το χέρι στην τσέπη για να εξασφαλίσουν το αυτονόητο, την καθημερινή μόρφωση των παιδιών τους. Θα θέλαμε να μας πείτε τι ακριβώς θα κάνετε γι' αυτό, ώστε τα παιδιά των σχολείων αυτών να έχουν εξασφαλίσει τη μεταφορά τους προς και από το σχολείο, από το πρώτο κουδούνι. Υπάρχουν προβλήματα με τις σχολικές υποδομές, δηλαδή στο Δήμο έχουμε 5 προκάτ που φιλοξενούν νηπιαγωγεία σε οικόπεδα του Δήμου. Επίσης, το Ενεγίλ Δραπετσόνας φιλοξενείται από το πρώτο ΕΠΑΛ Κερατσινίου. Δεν έχει δική του στέγη, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα με τους χώρους που είναι απαραίτητοι. Κάτι που αντιμετωπίσαμε και φέτος με προσωρινή λύση τον χωρισμό μιας αίθουσας. Και οι τρεις περιπτώσεις χρήζουν νέα σχολικά κτίρια κατάλληλα για τις ανάγκες των μαθητών μας. Τι προτίθεστε να κάνετε γι' αυτό? Δημιουργία νέων βρεφικών και παιδικών σταθμών που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προδιαγραφές και πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων που είναι απαραίτητες με βάση τις ανάγκες της περιοχής. Για παράδειγμα, υπάρχουν παιδικοί σταθμοί που είναι πάνω σε λεωφόρο ή σε όροφο, ενώ πρέπει να έχουν όλα τα παιδιά αυτής της τρυφερής ηλικίας το δικαίωμα να πάνε σε κάποιο παιδικό βρεφικό σταθμό. Τι θα κάνετε γι' αυτό? Δυστυχώς στην περιοχή μας λειτουργούν ακόμα τα καζάνια της Oi Luan, που ρυπαίνουν την περιοχή μας και δημιουργούν προβλήματα στην υγεία των παιδιών μας, ενώ ειδικά σε Δραπετσόνα και Χαραυγή. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τα κλειστά παράθυρα μέσα στο κατακαλόκαιρο και τις λιποθυμίες μαθητών από την Πόχα. Τι επρόκειτο να κάνετε για αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα που αφορά την υγεία και τη ζωή των παιδιών μας, αλλά και τη δική μας? Σας καταθέτουμε υπόμνημα σχετικά με τα προαναφερόμενα.